βασικό, πέντε ψήφισμα, το ψήφισμα του ασφαλιστικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο νομοσχέδιο, πριν όμως απολύτως αναγκαίο για να προκύψουν προϋποθέσεις ενός βιώσιμου συστήματος, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει και είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει από πολλά χρόνια. Νομίζω μόνο ότι ο κύριος Σπράους, Γιαννίτσε, είχε εκφωνήσει ένα σχετικό σχέδιο, το οποίο ο κύριος Σιμίτης δυστυχώς δεν είχε το πολιτικό ανάστημα να το υποστηρίξει και το απέσυρε. Ίσως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον αυτόν τον τομέα. Θέλω να κάνω μια αναφορά γενικά από την ημέρα που ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή, που μας έδωσε την ευκαιρία ο ελληνικός λαός το Γενάρη του 2015, να αναλάβουμε την ευθύνη για κυβέρνηση της χώρας. Είναι η εποχή που ο κόσμος είναι κυριολεκτικά αγανακτισμένος, δηλαδή είναι έτοιμος να επιλέξει οτιδήποτε και με ρίσκο απέναντι στο παλιό. Έχει απορρίψει εντελώς το παλιό και πολύ καλά κάνει. Αυτή είναι η επιλογή του, αφού έχει βιώσει 5 χρόνια συνεχής, όχι λιτότητας, λιτότητα είναι πολύ επιτυχικός όρος. Άνθρωποι που ήταν πετυχημένοι στην πιάτσα και δουλεύανε, ξαφνικά είδαν να υψώνονται τύχη μπροστά τους, να μην μπορούν να πληρώσουν το τσιμέρι, την ασφάλειά τους, να μην μπορούν να το αποκτούν σε ένα δάνειο επιχειρηματικό που πήρανε. Με λίγα λόγια, αδυνατούν να τα απεξέλθουν σε αυτό που θεωρούσαν αυτονόητο, δηλαδή στο πώς θα επιβιώσουν, πώς θα δώσουν τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν, πολύ δικαιολογημένη η επιλογή σε κάτι διαφορετικό, σε νέους ανθρώπους που είχε μια άλλη συμπεριφορά από τη συνηθισμένη, όμως δημιουργεί την ελπίδα. Πολύ φυσιολογικό και σωστό σαν επιλογή. Μετά ήρθε το δημοψήφισμα του Ιούλη. Αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο για πολλούς ήταν περιττό και δεν έπρεπε να γίνει. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι ήταν η πολύ μεγάλη νίκη του ελληνικού λαού απέναντι στον φόβο, απέναντι στους ανθρώπους που βάλανε τα ψευδοδηλήματα, αν ψηφίσατε ναι, καλώς, αν ψηφίσατε όχι, είστε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την εδώ την αίθουσα, αμέσως μετά τις εκλογές του Γενάρη, όταν υπήρχε η διάχυτη εντύπωση ότι πολύ πιθανόν, εάν ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο, θα αποδούμε εκτός Ευρώπης, είχα πει ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει γιατί δεν του συμφέρει. Όχι ότι κατόπιν του γεγονότος έγιναν προφήτες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι κρίνουν ανάλογα με αυτό το οποίο του συμφέρει και μάλιστα κοινικά το ομολογούν πλέον ότι δεν έχουν κανέναν ενδιασμό. Η κυρία Μέρκελ το είπε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ότι θα δούμε τα πράγματα, θα σταθμίσουμε και όπως σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, επιλέγεις το λιγότερο κακό ή το καλύτερο και συνεχίζεις. Έτσι λοιπόν είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύτιμο παράγοντα σταθερότητας της περιοχής και αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα εκτιμάται σε κόστη. Άρα λοιπόν δεν είναι διατεθειμένοι με κανέναν τρόπο να το απολέσουμε. Αυτό όμως δεν πρέπει σε εμάς να δημιουργεί ανεφυσικασμό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξορθολογικεύσουμε εκείνες τις δαπάνες που δημιουργούν ελλείμματα, να αποφύγουμε τις υπερβολές σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποκρατικοποιήσεις. Εκείνες οι αποκρατικοποιήσεις που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατηθεί σαν κόριο φθαρμού και είναι πράγματι πολύτιμο, είναι αυτό που αφορά στην ανθρώπινη υπόσταση και στις ανάγκες της επιβίωσης του ανθρώπου και όπου έχει γίνει το αντίθετο έχει αποτύχει, δηλαδή να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, να μην ιδιωτικοποιηθεί η ενέργεια, να μην ιδιωτικοποιηθούν ζητήματα που αφορούν στην ανθρώπινη επιβίωση. Τον Ιούλιο λοιπόν δόθηκε μία μάχη απέναντι στα συγκεκριμένα συγκροτήματα, τα οποία κυριολεκτικά θα χρησιμοποιήσω τον όρο «βουλιάζανε», ότι κάνουμε ένα βήμα που οδηγεί την Ελλάδα έξω από τους παραδοσιακούς συνόπους, ενώ αυτοί ειδικά γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το σενάριο δεν υπάρχει. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τη στάση αυτή του ελληνικού λαού. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε λαός κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες θα είχε την ανάλογη συμπεριφορά που είχε ο ελληνικός λαός. Σήκωσε το ανάστημά του, αλλά δεν το σήκωσε το ανάστημά του μόνο για λογαριασμό της πατρίδας της δικιάς μας. Θα θυμάστε ότι είχαν πάρα πολλοί λαοί